τηλεθεατές, γεια σας από το Μακάριο Στάδιο, που εδώ και 45 δευτερόλεπτα έχει αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι, το παιχνίδι της χρονιάς, ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα, το παιχνίδι που θα αναδείξει την πρωταθλήτρια ομάδα Κύπρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 1992-93. Το δεύτερο φάουλ που κερδίζει η Ομόνια και οι παρατηρήσεις που δέχεται είναι η κίτρινη κάρτα, πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού στον Μάριο Χαραλάμπους με την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού του παιχνιδιού. Είχε προηγηθεί ένα ακόμη φάουλ από τον Γιώργο τον Ιωσηφίδη, παρατηρήσεις από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ, το διαιτή του σημερινού παιχνιδιού, και τώρα στο πρώτο λεπτό τη κίτρινη κάρτα στον Μάριο τον Χαραλάμπους. Ενώ έδειξε και μια ακόμη κίτρινη κάρτα στον Πανίκο τον Ξούρουπα για διαμαρτυρίες. Ο Νεντίν Τούτιτς στην εκτέλεση του φάουλ. Να δούμε τη φάση πριν σας δώσουμε τις συνθέσεις, σας συνεννοησία, και να δώσουμε στα γρήγορα τις ενδεκάδες. Η Ομόνια αγωνίζεται με τον Χρήστου, τον Καλοθέου, τον Χρυσάνθου, τον Κωνσταντίνου, τον Ευαγόρα, τον Πέτσα, τον Μαλέκο, τον Πανίκο Ξούρουπα, τον Σάκη, τον Τούτιτς και τον Σαββίδη. Έχει μείνει εκτός ενδεκάδας και παίρνουμε σαν μέτρο τις προηγούμενες ενδεκάδες της Ομόνιας. Ο Γιώζεφ Τσούριακ από τον, για τον Απόλλωνα. Ο κύριος Φέρνερ έχει παρατάξει τον Νικολάου, τον Αντρελή, τον Πίτα, τον Ιωάννου, τον Σοφοκλέους, τον Γιαγκουδάκη, τον Ιωσηφίδη, τον Σπόλιαρη, τον Τζέποβιτ, τον Τσολάκη και τον Χαραλάμπους. Ενώ είδαμε την προσπάθεια από τον Γιώργο τον Σαββίδη, μια προσπάθεια που έστειλε την μπάλα έξω για τον Απόλλωνα. Να πούμε ότι την μετάδοση του σημερινού μεγάλου παιχνιδιού επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα και έχουν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν οι Κύπροι που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό κατέστη δυνατό ύστερα από την προσφορά τόσο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου όσο και της Ομόνιας. Ο Πίτας στο out για τον Τσολάκη, η παρέμβαση εκεί από τον Καλουθέου. Πάμπος Πίτας ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Η κεφαλιά από τον Πέτσα, Σπόλιαριτς, Τσολάκης, γυρίζει Ιωσηφίδης έξω στον Σπόλιαριτς που κάνει το σούτ. Πέφτει όμως ο Χρήστου, πρώτο καλό σούτ του παιχνιδιού από τον Μιλέκο Σπόλιαριτς στο τέταρτο λεπτό. Χαραλάμπους, παρεμβαίνει ο Μαλέκος. Μαλέκος, η παρέμβαση εκεί από τον Σπόλιαριτς. Δυνατά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες. Πέτσας για τον Σαββίδη, δυνατή παλιά, την μπάλα φεύγει έξω. 16 φορές πρωταθλήτρια η Ομόνια, μια φορά πρωταθλητής ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας που βρίσκεται στο προσκήνιο του ποδοσφαιρικού μας χώρου τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Σηκώνεται ο Κωνσταντίνου. Κώστας Κωνσταντίνου, 24 χρόνων. Πίτας ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Κωνσταντίνου μπροστά από τον Τσέποβιτς. Σπόλιαριτς περνά για τον Μάριο τον Χαραλάμπους. Αυτός απέναντι στον Πίτα. Η μπαλιά, η απομάκρυνση της μπάλας από τον Χρυσάνθου. Ξούρουπας. Ξούρουπας, Αντρελής και το out για την Ομόνια. Μαλέκος αφήνει για τον Σάκη. Πέτσας. Ξούρουπας. Αντρελής και πάλι μπαλά έξω για την Ομόνια. Σάκης, Τούτιτς. Τούτιτς που επανήρθε μετά την απουσία του στο παιχνίδι με τον Πέζο Πορικό. Η παλιά απομακρύνει
ο Δημήτρης ο Ιωάννου, Χαραλάμπους, Ιωσιφίδης και Σάκης. Καλοθέου. Πέτσας. Πέτσας έχει μπροστά του τον Σολάκη, έστειλε την μπάλα εκεί που είναι ο Πίτας, Σπόλιαριτς. Αντρελής και το φάουλ από την παρέμβαση του Πανίκου Ξούρουπα στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού. Στο έδαφος ο Αντρελής, ο 30χρονος άσος του Απόλλωνα, σημαντική προσφορά του στην ομάδα της Λεμεσού. Ο αρχηγός του Απόλλωνα εκτελεί το φάουλ με προορισμό τον Τσέποβιτς Κωνσταντίνου και το out για τον Απόλλωνα. Πίτας, Πέτσας, Καλοθέου, Σαβίδης, παρεμβαίνει ο Τσολάκης και το φάουλ για την Ομόνια. ...57 βαθμοί για τον Απόλλωνα, 56 για την Ομόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι φιλοξενούμενοι ευνοούνται και με την ισοπαλία. Ευαγόρας που παίζει σήμερα στην επιθετική γραμμή, προσπάθησε εκεί ο Μαλέκος, Δημήτρης Ιωάννου, Σπόλιαριτς για τον Μάριο τον Χαραλάμπους και το φάουλ σωστά από τον Τουτίτς. Θα δεχτεί τις παρατηρήσεις του κυρίου Δώρου Μιχαήλ Όνερντιν Τούτιτς. Ενώ Μάριος Χαραλάμπους ετοιμάζεται τώρα να σηκωθεί. Γιανγκουδάκης με την μπάλα. Εδώ ο κύριος Δώρος Μιχαήλ, ο 40χρονος διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού. Γιανγκουδάκης εκτελεί το φάουλ. Η παρέμβαση εκεί από τον Σάκη, Μαλέκος, Τούτιτς, Τσολάκης, ανοίγει για τον Σπόλιαριτς, Ιωσιφίδης και Σπόλιαριτς, Σοφοκλέους, Πίτας, Ιωσιφίδης, ξανά ο Σοφοκλέους, παρεμβαίνει επιτυχώς εκεί ο Μαλέκος, του κλέβει όμως την μπάλα ο Σοφοκλέους, Χαραλάμπους, Σπόλιαριτς, βάλα απέναντι στον Πίτα, Πέτσας, ενώ συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή 9 λεπτά παιχνιδιού. Δημήτρης Ιωάννου εκτελεί στα γρήγορα για τον Πίτα. Παρέμβαση από τον Σάκη. Τσέποβιτς που έχει γυρίσει, στέλνει την μπάλα στον Σπόλιαριτς. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Μιχαήλ Παλιά από τον Σαβίδη για τον Ξούρουπα. Ξούρουπας που σωστά κάνει το φάουλ και σφυρίζεται από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ. Έκανε προβολή ο Πανίκος ο Ξούρουπας. Πήρε με ορθόδοξο τρόπο την μπάλα από τον Γιακουδάκη. Πίτας. Τίποτε το αξιόλογο ακόμη στο παιχνίδι. Νευρικότητα είναι εμφανής και στις δύο ομάδες. Κωνσταντίνου για τον Πέτσα. Σαβίδης. Πέτσας. Κατάμεστο το Μακάριο στάδιο από πολύ νωρίς, από τις 2 η ώρα. Είχαν μισογεμίσει οι κερκίδες. Μπάλα πίσω στον Χρήστη, υποχρεωτικά διώχνει με τα πόδια. Τούτιτς. Σάκης. Σάκης, Τούτιτς. Έχουν συμπληρωθεί 10 λεπτά παιχνιδιού, πάντα στο 0-0. Ο Μαλέκος, η παρέμβαση από τον Σοφουκλέους και το κόρνερ για την Ομόνια.
Μαλέκος αφήνει για τον Τούτιτς. Τούτιτς στην εκτέλεση του κόρνερ. Βγαίνει ο Νικολάου, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Τελικά τώρα με τον Σπόλιαριτς που προτιμά να στείλει την μπάλα έξω. Χρυσάνθους του out. Είναι κοντά του ο Καλοθέου και ο Σαβίδης που δέχεται τώρα την μπάλα. Ξανά ο Χρυσάνθου. Αποφεύγει τον Σπόλιαριτς. Η παλιά απέναντι. Βγαίνει ο Νικολάου πιο μακριά από τον Τσολάκη. Νέο out για την γηπεδούχο. Σαβίδης κρύβεται εκεί από τον Πίτα. Καλοθέου, Ευαγόρας, γυρίζει, Ξούρπας, η κεφαλιά, προλαβαίνει ο Δημήτρης ο Ιωάννου, πιο μακριά από τον Χαραλάμπους, Μαλέκος, κάνει το σούτ, Ευαγόρας σε καλή θέση, προλαβαίνει όμως ο Πάμπος ο Πίτας, γυρίζει την μπάλα στον Γιώργο τον Νικολάου που προσπάθησε να την πάρει με το χέρι, τελικά αντελήφθη ότι ήταν παράβαση και στέλνει την μπάλα έξω. Καλή προσπάθεια για την Ομόνοια στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Σαβίδης. Σαβίδης γυρίζει, Ευαγόρας κάνει το σούτ και το 1-0. 1-0 για την Ομόνοια στο 12ο ακριβώς λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ευαγόρας που στοχεί. Του προτίμησε σήμερα ο κύριος Άρσοπ να του δώσει ένα ρόλο επιθετικού. Κάνει το 1-0 στο 12ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Σπρώχνει την μπάλα στη γωνιά του Γιώργου του Νικολάου. Δεύτερο τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα για τον Ευαγόρα τον Χριστοφή. Ευαγόρας Χριστοφή, ο 32 χρόνων άσος της Ομόνοιας, κάνει το 1-0, τον βλέπουμε εδώ. Ενώ οι οπαδοί της Ομόνοιας ξεσπούν, ήταν ό,τι καλύτερο περίμεναν για την ομάδα τους και από την ομάδα τους. Ενώ πέφτουν και τα μπεκαλικά στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν πάρθει δρακόντια μέτρα ασφάλειας για το σημερινό παιχνίδι. Το 10ο λεπτό λοιπόν, ο Ευαγόρας κάνει το 1-0. Βαλιά από τον Πίτα, μπάλα έξω. Ξανά βλέπουμε τη φάση. Ο Ευαγόρας έξυπνα, με πολύ έξυπνη πλάσα, στέλνει την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Απόλλωνα για να κάνει το 1-0. Πέτσας κατεβάζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, Ξούρουπας κερδίζει την κεφαλιά. Και το out, όπως υποδεικνύει ο κύριος Παναγιώτου, ένας εκ των δύο εποπτών γραμμών, είναι για την Ομόνοια. Βλέπουμε μια μετακίνηση πολλών αστυνομικών προς την εξέδρα του Απόλλωνα. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε ότι η ένταση που λογικά υπάρχει σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα παρεκτραπεί, δεν θα μετατραπεί σε επεισόδια. Σαβίδης προσπαθεί να περάσει. Και το φάουλ, όχι, είναι το out, όπως υποδεικνύει ο κύριος Μιχαήλ, για τον Απόλλωνα. Νικολάου για τον Αντρελή. Τσούρας και νέο φάουλ από τον Μαλέκο που θα δει την κίτρινη κάρτα. Τρίτη κίτρινη κάρτα στον σημερινό παιχνίδι, στον Μαλέκο. Ο Μάριος Καραλάμπους από τον Απόλλωνα, ο Ξούρουπας από την Ομόνοια ήταν οι ποδοσφαιριστές που είδαν νωρίτερα την κίτρινη κάρτα. Γιαγκουδάκης στέλνει την μπάλα στην περιοχή της Ομόνοιας, βγαίνει εκεί ο Πέτσας, Μαλέκος, Ξούρουπας. Μαλέκος, η μπαλιά για τον Πανίκο τον Ξούρουπα, Ξούρουπας. Στέλνει για τον Τούτιτς. Τούτιτς προσπαθεί να περάσει στην περιοχή. Κρατά την μπάλα. Παρεμβαίνει ο Γιαγκουδάκης. Και το out είναι για την Ομόνοια. Η Ομόνοια που επιθετικά δείχνει να προσανατολίζεται πιο σωστά. Παρότι ο Απόλλωνας σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά.
και ξεκίνησε να γίνεται ιδιαίτερα ουσιαστική μετά το δεκάλεπτο η Ομόνια. Κατάφερε να πετύχει και το τέρμα. Βαλέκος. Τούτιτς. Προσπάθησε να περάσει για τον Μαλέκο. Νέο out για την Ομόνια. Μαλέκος για τον Τούτιτς. Τούτιτς. Και σωστά μπάλα για τον Απόλλωνα. Τέσσερις φορές συναντήθηκαν οι δυο αντίπαλοι. Η Ομόνια έχει 35 νίκες, ο Απόλλωνας 11. 18 παιχνίδια τέλειωσαν ισόπαλα. 132 με 55 τα τέρματα υπέρ της Ομόνιας. Και είναι ο Σπόλιαρης τώρα που προσπάθησε να περάσει. Σάκης. Χρυσάνθου. Χρυσάνθου. Χρυσάνθου έχει δεξιά του τον Ευάγορα, αριστερά του τον Ξούρου. Παστέλει την μπάλα αριστερά. Μπαλιάκι που είναι ο Δημήτρης ο Ιωάννου. Τζούρας με τον Σάκη. Σαβίδης. Τζέποβιτς. Μαλέκος. Μαλέκος περνά την μπάλα απέναντι για τον Ξούρου. Πρόλαβε ο Άντερ Λίζα, στείλει την μπάλα έξω. Πλησιάζουμε το 18 λεπτό του παιχνιδιού. 1-0 για την Ομόνια με το τέρμα του Βαγόρα στο 12 λεπτό. Σαβίδης. Σαβίδης στέλνει την μπάλα έξω. Είναι για τον Απόλλωνα. Την ποδοσφαιρική περίοδο 1957-58 είχε ο Απόλλωνας την πρώτη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια είχε αρχίσει νωρίτερα, το 53-54. Το 57 λοιπόν συναντήθηκαν οι δύο ομάδες μόνο μια φορά, αφού το πρωτάθλημα τότε δεν είχε τελειώσει λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην Κύπρο με την Αγγλοκρατία. Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να δώσουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από το παρελθόν των δύο ομάδων. Πέτσας. Δημήτρης Ιωάννου Τούτιτς για τον Σαβίδη. Περνά την μπάλα πάνω από τον Σοφοκλέους. Βγαίνει όμως ο Αντρελής. Πίτας. Πίτας. Στέλνει την μπάλα για τον Τσέποβιτς. Βγαίνει όμως έγκαιρα ο Χτίσκου. Αποκρούει. Χρήστου, ο 29χρονος άσος της Ομόνιας, που από την 13η αγωνιστική πέρασε στη θέση του Ανδρέα του Χαρίτου και από τότε παίζει ανελιπώς. Χαραλάμπους μπροστά από τον Ξούρουπα, επανέρχεται όμως η μπάλα στον πανίκο τον Ξούρουπα. Ξούρουπας επιχειρεί και το σούτ, η μπάλα φεύγει έξω 2 μέτρα από την εστία του Νικολάου. Γιανγκουδάκης ετοιμάζεται να στείλει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Σπόλιαριτς, Τούτιτς, περνά για τον Ξούρουπα. Παρενέβη εκεί ο Άντρελής, θετικά. Πίτας. Τσολάκης. Στέλνει την μπάλα στον Χαραλάμπους. Παρεμβαίνει ο Μαλέκος και ο Τούτης τώρα. Σάκης. Δημήτρης Ιωάννου αφήνει το out για την ομάδα της Λεμεσού. Γιανγκουδάκης.
Γιαγκουδάκης, έχει μπροστά του τον Σαββίδη. Ευαγόρας που έχει γυρίσει, Σοφοκλέους, Τούτιτς, Χαραλάμπους, το out για την Ομόνια. Καλό Θεού για τον Ευαγόρα, Δημήτρης Ιωάννου, Σαββίδης. Τούτιτς. Τούτιτς προσπαθεί να βρει τον Μαλέκο. Δυνατή παλιά του, βγαίνει έγκαιρα ο Νικολάου. Αποκρούει. Γιαγκουδάκης. Δημήτρης Ιωάννου προσπάθησε να περάσει την μπάλα για τον Ιωσιφίδη. Σαββίδης. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Έχει δοθεί ένας αργός ρυθμός. Ο Απόλλωνας προσπαθεί να βρει τον τρόπο να περάσει μπαλιές προς την περιοχή της Ομόνιας, όπου εκεί τόσο ο Τσολάκης όσο και ο Τσέποβιτς είναι στενά μαρκαρισμένοι, ο μεν από τον Κωνσταντίνου και ο δε από τον Καλοθέου. Φάουλ για την Ομόνια. Ξανά στο παιχνίδι μας, Ξούρουπας κερδίζει την κεφαλιά, Γιαγκουδάκης, Τσέποβιτς, Πέτσας, Σαββίδης, προσπάθησε να βρει τον Κωνσταντίνου, αντιστράφηκαν οι όροι και μάρκαρε ο Τσέποβιτς τον Κωνσταντίνου και σε θέση offside ο Ιωσιφίδης. Σηκώνει τη σημεούλα του ο κύριος Σκαπούλης, ήταν σε θέση offside ο Ιωσιφίδης. Να εδώ, ο Γιώργος Ιωσιφίδης, 25 χρόνων, έχει πετύχει 3 τέρματα φέτος για την ομάδα του Απόλλωνα. Πέτσα στην εκτέλεση του φάουλ, Μπίτας, Κωνσταντίνου, καλό Θεού, ίσως τον Χρήστου, γέννη μακάρετική από τον Τσολάκη. Σπόλιαριτς, Κωνσταντίνου, Αντρελής, Χαραλάμπους, Χρυσάνθου, Ευαγόρας. Ασυνεννοησία εκεί μεταξύ Χρυσάνθου, Σάκη, παρενέβη ο Ιωσιφίδης. Πίτας, Χαραλάμπους, Σοφοκλέους. Δεν περνάει η παλιά του, επιμένει. Σάκης αφήνει και το φάουλ για την Ομόνια. Κοντά μου είναι ο Κωστάκης ο Μιαμιλιώτης, ο διεθνής άσος του ΑΠΟΕΛ. Κωστάκη, πώς βλέπεις, πώς αξιολογείς το παιχνίδι μέχρι τώρα? Ναι, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η Ομόνια μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Έκλεισε όλους τους διαδρόμους των επιθετικών του Απόλλωνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρει τι ζητά στο παιχνίδι. Η κίνηση που έκανε ο κύριος Άρσο πιστεύω είναι τέλεια, το να μετακινήσει τον Ευαγόρα στη θέση του Σέντερφορ από Λίμπερο, διότι είναι ένας γρήγορος παίκτης μέσα στην επαναρθωτική, όπως και σκόραρε. Πιστεύω ο Απόλλωνας θα βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα. Θα δούμε τη συνέχεια. Δεν πιστεύω ο Απόλλωνας να μείνει σε αυτήν την κατάσταση, διότι μέχρι στιγμής είναι ακίνδυνος. Ευχαριστούμε Κωστάκη, είδαμε την προσπάθεια και ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Ξούρουπα και το φάουλ που σφυρίζεται από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ. Νικολάου για τον Γιαγκουδάκη. Η μπαλιά για τον Πίτα και το out είναι για την Ομόνια.
25 λεπτά παιχνιδιού. Καλό Θεού. Καλό Θεού. Βγαίνει με δύναμη ο Δημήτρης Ιωάννου και πέφτει στο έδαφος. Έχει τραυματιστεί. Φαίνεται άσχημα εκεί ο Δημήτρης ο Ιωάννου. Φωνάζει και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ. Μία ντίβα εντυπωσιάζει, προκαλεί. Το νέο πρόσωπο της Λάτα. Λάτα ντίβα με ευρωπαϊκή γραμμή και ασφάλεια στο δρόμο. Γνωρίστε το Λάτα ντίβα στη Διεθνή Κρατική Έκθεση. Μία ντίβα στα μέτρα σας με μία τιμή που προκαλεί και τους πιο ψύχρεμους. 4.950 λίρες. Είναι ή δεν είναι πρόκληση. Κάντε μία ντίβα δική σας. Το νέο Λάτα ντίβα της Φίβος Motors. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ευτυχώς δεν είχαν συνέχεια κάποιες ψυμαχίες εκεί που ξεκίνησαν μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ανώδυνες θα τις χαρακτηρίζαμε. Ο Δημήτρης Ιωάννου ωστόσο είδε την κίτρινη κάρτα για κάποιες έντονες διαμαρτυρίες του προς τον κύριο Δώρο Μιχαήλ. Εδώ βλέπουμε εκείνα στεκεί πάνω από τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΝ. Ο κύριος Δώρος Μιχαήλ, που είναι υπάλληλος στην Λαϊκή Τράπεζα, ξεκίνησε να διαιτητεύει το 1976, έγινε διαιτητής πρώτης κατηγορίας το 1982 και το 1991 διεθνής εποπτής. Σαββίδης στην εκτέλεση του out. Και κίτρινη κάρτα στο Σαββίδη για καθυστέρηση στην εκτέλεση του out. Έχουν γίνει 5 κίτρινες κάρτες μέχρι τώρα από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ, που προτιμά αυτόν τον τρόπο για να κρατήσει την πειθαρχία και την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Τούτιτς, Σουρούπας, παρενέβη ο Χαρλάμπους, Αντρελής, Σολάκης στην κεφαλιά, Σάκης. Σάκης κερδίζει, χτύπησε και στον αγκώνα εκεί του Ιωσήφιδη, θεώρησε ακούσια την ενέργεια, καλό Θεού. Σάκης, Πέτσας, Χρυσάνθου, περνά την μπάλα για τον Μαλέκο, Σοφοκλέους, Τούτιτς κέρδισε. Βγήκε ο Δημήτρης ο Ιωάννου, Τούτιτς και φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Διαμαρτυρίες από τους οπαδούς και τον πάγκο της Ομόνιας. Τον Σοφοκλέους που περνά η παρέμβαση από τον Πέτσα και το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Για την Ομόνια με το τέρμα του Ευαγόρα στο 12ο λεπτό. Σπόλιαρης ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ για τον Απόλλωνα. Χαρλάμπους και Ευαγόρας εκεί άλληλος πρόχνονται. Καθυστερεί, εκτελεί τελικά ο Σπόλιαρης, η κεφαλιά από τον Ευαγόρα. Μαλέκος πιο μακριά, τρέχει ο Τούτιτς, τρέχει και ο Ξούρπας που κερδίζει στην αντεπίθεση, στην γρήγορη αντεπίθεση. Η Ομόνια σηκώνει τη σημεούλα του επόπτης γραμμών και έχουμε την άποψη ότι η μπάλα δεν πρέπει να πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε τη φάση. Έντονες διαμαρτυρίες στον κύριο Σκαπούλη για αυτή του την υπόδειξη που σηκώνει, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι ο Τούτιτς που κερδίζει καθαρά την μπάλα, βάζει το πόδι του πάνω στη γραμμή, κερδίζει και περνά. Διαμαρτυρίες. Ο κύριος Καπούλης φωνάζει κοντά του τον επόπτη γραμμών, τον διαιτητή.
think he's from around here. Pepsi, the choice of a new generation. Το παιχνίδι δεν έχει επαναρχίσει. Ο κύριος Δόρος Μιχαήλ εξακολουθεί να κάνει συνεννοήσεις εκεί, να έχει συνεννοήσεις με τον κύριο Σκαφούλη. Είναι και ο Τούτιτς κοντά, πρωταγωνιστής στην φάση, την επίμαχη φάση. Ζητά από τον Τούτιτς να απομακρυνθεί από κοντά του ο κύριος Δώρος Μιχαήλ. Έρχεται τώρα και ο Δημήτρης ο Ιωάννου, ενώ ο Μάριος ο Χαρλάμπος με την μπάλα στα χέρια περιμένει τις οδηγίες. Δέχεται τώρα τις οδηγίες από τον διαιτητή, εκτελεί το out, Σπόλιαριτς. Σαβίδης, Πίτας, περνά ο Τούτης, κερδίζει πολύ δυνατά και στέλνει την μπάλα στον Ξούρουπα. Ξούρουπας περνά, στέλνει απέναντι, επανέρχεται σε αυτόν, Τούτιτς, προσπαθεί να περάσει από τον Άντρελή, έρχεται όμως ο Πίτας, κερδίζει, περνά ο Απόλλωνας στην αντεπίθεση. Τζέποβιτς που έχει γυρίσει για να κερδίσει την μπάλα, αφού στο χώρο της περιοχής δεν έχει δεχτεί μέχρι τώρα καμιά σχεδόν μπάλια. Κέρδισε ο Μαλέκος, έχασε όμως από την παρέμβαση του Τζέποβιτς πρωτακύστερα του Σπόλιαριτς. Παίζεται, λέει ο κύριος Δώρος Μιχαήλ, τελικά έχει σφυρίξει. Είναι στο έδαφος ο Μιλένκος Σπόλιαριτς. Θα θυμίσουμε ότι στις 26 Σεπτεμβρίου στο Τσίρο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα, Απόλλων και Ομόνια είχαν φέρει ισοπαλία 4-4. Ήταν εκείνο το θλιβερό παιχνίδι με τα επεισόδια. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ, 33ο λεπτό. Σπόλιαριτς εκτελεί, Χαρλάμπου στην κεφάλια. Τσούρουπας απομάκρυνε, Πίτας επαναφέρει, είναι ο Τσολάκης στην περιοχή. Προσπαθεί να κερδίσει Καλοθέου, βγαίνει ο Χρήστου, του ξεφεύγει μπάλα. Τελικά ο Καλοθέου έχει δώσει όμως το φάουλ ο κύριος Δώρος Μιχαήλ για την Ομόνια. 33ο προς 34ο λεπτό. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ενώ κάνει, ξαναβλέπουμε τη φάση. Τσολάκης με τον Καλοθέου, βγαίνει ο Χρήστου, χάνει την μπάλα και εκεί σφυρίζεται το φάουλ από τον κύριο Μιχαήλ, φάουλ για την Ομόνια. Μπέτσας στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Ξούρουπας, Ευαγόρας, ξανά ο Ξούρουπας, Χρυσάνθου κάνει το σούτ, χλιαρό, χλωμό θα λέγαμε, μπάλα φεύγει αρκετά μέτρα έξω. Δεν είναι η πρώτη φορά που κρίνεται ο τίτλος στην τελευταία αγωνιστική. Το 1969-70 κρίθηκε στο ισόπαλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΕΠΑ και την Ομόνια, 3-3. Το τίτλο πήρε η ΕΠΑ με 31 βαθμούς, όσους είχε η Ομόνια, όσους είχε και ο Πεζοπορικός, είχε όμως καλύτερη αναλογία τερματών. Σούρουπας πέρασε για τον Τούτιτς και αυτός τον Σαβίδη. Σαβίδης, παρέμβαση από τον Πίτα και το out για τον Απόλλωνα. Γιάνγκουδάκης. Αριστερά στον Πίτα, ξανά ο Γιάνγκουδάκης. Γιάνγκουδάκης καθυστερεί. Τσολάκης, κερδίζει ο Μαλέκος. Στέλνει για τον Ξουρουπα, βγαίνει όμως γρήγορα ο Άντρελής. Σοφοκλέους, είναι παίκτης του Απόλλωνα στο έδαφος. Τούτιτς, Πέτσας για τον Ευαγόρα. Η παλιά του για τον Ξουρουπα που ναι, είναι σε θέση offside και σωστά υποδεικνύεται από τον κύριο Παναγιώτη.
μπροστά εδώ ο Πανίκος Ξούρουπας με 16 τέρματα στο ενεργητικό του φέτος. Γιάν Κουδάκης, 36ο λεπτό του παιχνιδιού. Σοφοκλέους, Ιωσιφίδης, η παρέμβαση από τον Μαλέκο. Μπάλα επανέρχεται στον Απόλλωνα. Η Ομόνια εκτός από τους 16 τίτλους τερμάτισε 7 φορές στη δεύτερη θέση, 4 φορές στην τρίτη θέση, 5 φορές στην τέταρτη θέση, από τις οποίες 2 στα τελευταία 2 χρόνια. Βγαίνει ο Χρήστου Διώχνη, έχει σφυρίξει όμως ο κύριος Μιχαήλ και λέγαμε λοιπόν για τις θέσεις που κατέλαβε στα 36 πρωταθλήματα που πήρε μέρος η Ομόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια τερμάτισε 2 φορές την τέταρτη θέση και αυτό είναι ίσως που κάνει τους οπαδούς της να θέλουν ακόμη πιο πολύ τον φετινό τίτλο. Το φάουλ είναι για την Ομόνια. Εκτός από τη μια φορά που αναδείχθηκε πρωταθλητής ο Απόλλωνας στα 33 πρωταθλήματα που πήρε μέρος, τερμάτισε 2 φορές δεύτερος, 2 φορές τρίτος, 4 φορές τέταρτος, 4 φορές πέμπτος, 8 φορές έκτος, 3 φορές έβδομος, 1 φορά όγδος, 4 φορές ένατος και 2 φορές δέκατος. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Απόλλωνα αρχίζει ουσιαστικά από την περίοδο 83-84. Έχει σταματήσει και αυτή η προσπάθεια της Ομόνιας, ήταν σε θέση offside ο Ευαγόρας. Από το 84 λοιπόν ο Απόλλωνας είναι διαρκώς στο προσκήνιο. Έχει φτιάξει αξιόλογο σύνολο και σε κάθε ποδοσφαιρική περίοδο εμφανίζεται με αυξημένες απαιτήσεις. Πίτας επαναφέρει την μπάλα για τον Απόλλωνα. ...39 λεπτά παιχνιδιού, 1-0 για την Ομόνια, δεν διεκδικεί στοιχεία καλού παιχνιδιού, σπουδαίου παιχνιδιού, τον τέρπι. Το άγχος εξακολουθεί να είναι εμφανές και η νευρικότητα περισσότερο στην πλευρά του Απόλλωνα. Ξούρουπας τώρα φεύγει, είναι απέναντι ο Τούτιτς μόνος, Ξούρουπας. Και γυρίζει για τον Τούτιτς, προλαβαίνει όμως ο Μάριος ο Χαραλάμπους και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσες φορές κατέβει η Ομόνια στην περιοχή του Απόλλωνα είναι πιο ουσιαστική, πιο επικίνδυνη. Βλέπετε και το χρονόμετρο, πλησιάζουμε το 40 λεπτό. 1-0 για την Ομόνια, ο Τούτιτς ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελεί Χαραλάμπους μπροστά από τον Σαββίδη, Σοφοκλέους και Μαλέκος. Μαλέκος και το out είναι για την, για τον Απόλλωνα. Δημήτρης Ιωάννου απέφυγε τον Μαλέκο. Την παλιά Κωνσταντίνου απομακρύνει, η μπάλα όμως φτάνει στον Πίτα. Πίτας αποφεύγει τον Τούτιτς. Πίτας κάνει και το σούτ, καλοθέου. Τούτιτς, Πέτσας. Πέτσας που ελάχιστες φορές βγαίνει μπροστά. Ξούρουπας κερδίζει από τον Αντρελή και περνά την μπάλα για τον Ευαγόρα. Βγαίνει όμως έγκαιρα ο Νικολάου και αποκρούει. Ευαγόρας και Ξούρουπας οι σφήνες του κυρίου Άρσοφ μέχρι τώρα δουλεύουν σωστά, έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που είναι υποχρεωμένος να δώσει περισσότερη έμφαση στην επιθετική του γραμμή. Απομακρύνει ο Καλοθέου, Τούτιτς, Σαββίδης.
απέναντι για τον Μαλέκο. Σαββίδης. Σαββίδης, Δημήτρης Ιωάννου, παίζεται λέει ο κύριος Δόρον Μιχαήλ, 41ο λεπτό. Σε απευθείας μετάδοση παρακολουθείτε τον αγώνα του Ισομόνιας με τον Απόλλωνα, το παιχνίδι που θα αναδείξει την πρωταθλήτρια Κύπρου και τη μετάδοση του οποίου επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα. Ιωσήφιδης σηκώνεται. Ενώ η μπάλα στα πόδια του Σπόλιαριτς για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελείται το σούτ, μπάλα φεύγει ελάχιστα έξω. Ενώ θα ξαναδούμε την φάση. Γίνεται το σούτ, πέφτει ο Χρήστου, δεν ακούμπησε την μπάλα, που φεύγει απευθείας έξω, ενώ αριστερά μας το πέταλο που βρίσκεται προς την πλευρά της Διεθνούς Κρατικής Εκθέσεως, κάτι γίνεται, κάποιος φίλαθλος βρίσκεται στο έδαφος, έχουν τρέξει εκεί για τις πρώτες βοήθειες, η ένταση ίσως. Υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Η υπερένταση, η αγωνία, έχουν επιπτώσεις. Χαραλάμπους. Χαραλάμπους προσπαθεί να βρει τον Ιωσήφιδη. Βγαίνει ο Καλοθέου. Κερδίζει. Σάκης. Σάκης και το φάουλ. Το φάουλ για την Ομόνια. Δύο λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 για την Ομόνια με το τέρμα του Ευαγόρα στο 12ο λεπτό. Κωνσταντίνου. Σπόλιαριτς. Σπόλιαριτς και το φάουλ από τον Φυσάκη. Γιάνγκουδάκη στην εκτέλεση του φάουλ. Χαραλάμπους. Πάντα σε απευθείας μετάδοση τον ντέρπι της χρονιάς, της τελευταίας αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνουμε, παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάριος Χαραλάμπους ετοιμάζεται και κάνει το σούτ, άστοχο. Η δυνατότητα αυτή. Τη δυνατότητα αυτή έδωσε η προσφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αλλά και της Ομόνιας που έδωσε την αφιλοκερδή συγκατάθεσή της. Και να πούμε ότι η μετάδοση γίνεται με επιχορήγηση της Λαϊκής Τράπεζας. Χρήστου στείνει την μπάλα στη γωνιά της επανορθωτικής. Πέτσας. Σπόλιαριτς, βγαίνει ο Κωνσταντίνου, Μαλέκος, Αντρελής, Σοφοκλέους, ξανά ο Αντρελής, Ιωσήφιδης και το out για την Ομόνια. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, ο κύριος Δώρος Μιχαήλ θα κρατήσει χρόνο για καθυστερήσεις, γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις. Πέτσας. Ξουρούπας. Αφήνει για τον Χρυσάνθου. Τούτιτς. Σαββίδης. Σαββίδης για τον Τούτιτς και πάλι. Έχει μπροστά του τον Μάριο τον Χαραλάμπους, προσπαθεί να τον αποφύγει. Μπάλα δεν έχει φύγει έξω, φεύγει όμως ο Τούτιτς, στέλνει την παλιά. Προλαβαίνει ο Δημήτρης ο Ιωάννου, σαφώς πιο ουσιαστική, σαφώς πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνια, που μετέτρεψε την υπεροχή της και σε ένα τέρμα στο 12ο λεπτό με τον Ευαγόρα. Τούτιτς και πάλι.
Εκτελεί. Προσπάθησε εκεί ο Χρυσάνθου, παρενέβη ο Μαλέκος. Μπάλα έξω για τον Απόλλωνα. 3-1 για την Ομόνια και τα κόρνερ. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν αυτά που είπαμε όσον αφορά την επιθετικότητα και την υπεροχή της Ομόνιας σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πίτας. Γιανγκουδάκης. Και είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την Ομόνια να προηγείται με 1-0 εδώ στο Μακάριο στάδιο του Απόλλωνα, στο μεγάλο παιχνίδι των ντέρπι της χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Πογιατζής στον αγωνιστικό χώρο. Για την ώρα δεν μπορούν να βγουν δηλώσεις, οι παίχτες έχουν ήδη πάει στα αποδυτήρια, δικαιολογημένη η ένταση και το άγχος τους. Φίλοι τηλεθεατές, θα είμαστε και πάλι μαζί. Φίλοι τηλεθεατές, θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Παρακολουθήσατε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ομόνιας Απόλλωνα για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Τη μετάδοση επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα. Τραπεζική τέχνη, όπως εκφράζεται από ένα μεγάλο τραπεζικό οργανισμό με διεθνή ακτινοβολία. Λαϊκή Τράπεζα. Ένας κόσμος που νοιάζεται για σας σε όλο τον κόσμο. Ευελιξία, επένδυση, ασφάλεια. Flexiplan. Η επένδυση που είναι ασφάλεια. Inter-American. Σας προσέχει. Νεφέλη. Το ευγενικό άσπρο ξηρό. Κρασιά Έτκο. Συνθέτουν τις όμορφες στιγμές. Mazda 323 Sedan, 13R, 16 βάλβιδο, με εργοστασιακό air condition, υδραυλικό τιμόνι και ραδιοκασετόφωνο σε ειδική τιμή έκθεσης 7.800 λίρες. Mazda 323 Hatchback, 16R, 16 βάλβιδο, με υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό σύστημα κλειδώματος και ραδιοκασετόφωνο 10.800. Ένα από τα πιο πετυχημένα αυτοκίνητα του κόσμου γίνεται τώρα πιο προσιτό παρά ποτέ. Αποφασίστε το. Σαλάμι, λούντζα, χειρομέρι, λουκάνικα. Α, ξέχασα το κάντριχαμ. Και τώρα το διαβατήριό μου, γρήγορα. Και τώρα έτοιμοι για την Ευρώπη. Αλαντικά Λαμπριανίδη, κυπριακή νοστιμιά, διεθνής προτίμηση. Τάκης Αγγελίδης Φέρνικο. Δυναμική παρουσία με νέα μοντέλα στη διεθνή έκθεση και με εκπτώσεις μέχρι και 40%. Ποιότητα. Γραμμή. Λειτουργικότητα. Δωρεάν συμβουλές από τους διακοσμητές μας. Οι ίδιες τιμές διεθνούς εκθέσεως ισχύουν και στις εκθέσεις μας σε όλη την Κύπρο. Τάκης Αγγελίδης Φέρνικο. Πρώτο όνομα στα έπιπλα ποιότητας. Yes, God.
Νομίζω τώρα που τραγουδήσατε και άνοιξε η φωνή σας, είναι η ώρα να τραγουδήσουμε κάτι για την Κύπρο. Τραγουδήσουμε δυνατά να μας ακούσουν μέχρι την πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. Το πιο πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σχέδιο σπουδών, επαγγελματικής εξασφάλισης και στέγης. Τώρα το παιδί σας έχει μέλλον. Ορίζοντας από την Eurolife και την Τράπεζα Κύπρου. Mentos, the fresh maker. Παίξ' το παμπολοκατακτητής. Κέρδισε τεσόνες, μόλις τις παμπολογεύσεις. Big Bubble, η μεγαλύτερη τσιχλόπισκα. Big Bubble. Νέοι και νέες προσέξτε. Οι εγγραφές στο Phillips College άρχισαν και συνεχίζονται. Για τη συμπλήρωση 200 θέσεων μόνο. Δύναται να εγγραφούν μόνο Κύπροι, οι απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαιδεύσεως.
Πρόεδρος Στάκης Ευδόκας. Σύμβουλοι Ακαδημαϊκών Σπουδών Φίλιππος Κωνσταντίνου και Δόκτωρ Άρης Πετάσης. Διευθυντές Δόκτωρ Ιωάννης Κουτσάκος και Δόκτωρ Ευστάθιος Χρυστοδουλίδης. Πληροφορίες The Phillips College. Τηλέφωνο 42 46 14 Λευκοσία. Για αυτούς τους ανθρώπους, η γεύση είναι τρόπος ζωής. Για αυτούς όμως τους ανθρώπους, η γεύση είναι σκοπός ζωής. Εκλεκτές πρώτες ύλες, παστερίωση, διεθνής ποιοτικός έλεγχος και γνώση σας προσφέρουν αυτή τη μοναδική, ατέλειωτη απόλαυση. Carlsberg, η παγκόσμια μπύρα ποιότητας. Τι είναι αυτό που 1511 Κύπριοι το προτίμησαν, το τίμησαν και το οδήγησαν στην πρώτη θέση? Civic 15, το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο του 1992. Civic 15, το πιο ακριβό αλλά και πιο αγαπητό 15 στην Κύπρο. Honda, τα υπερέχοντα. GC School of Careers, επτατάξια αγγλική σχολή μέσης παιδείας. Φέτος γιορτάσαμε 20 χρόνια προσφορά στην παιδεία του τόπου μας. Στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, μαθήτριά μας πήρε την πρώτη θέση στον κλάδο της. Μαθητές μας πέτυχαν πρώτες θέσεις σε πανκύπριες και παγκόσμιες εξετάσεις στα LCCI, μεγάλες επιτυχίες στα GC και άλλες εξετάσεις χωρίς ιδιαίτερα. GC School of Careers. Οι φετινοί νικητές στο σχολικό διαγωνισμό συζητήσεων Toastmasters. Εισαγωγικές εξετάσεις 11 Ιουνίου. Συνδεόμαστε και πάλι με το Μακάριο Στάδιο για να παρακολουθήσετε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ομόνιας Απόλλωνα για το Πανκύπριο Πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Τη μετάδοση επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα. Τραπεζική τέχνη, όπως εκφράζεται από ένα μεγάλο τραπεζικό οργανισμό με διεθνή ακτινοβολία. Λαϊκή Τράπεζα, ένας κόσμος που μοιάζεται για σας, σε όλο τον κόσμο. Φίλοι τηλεθεατές, γεια σας και πάλι από το Μακάριο Στάδιο, από όπου θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου παιχνιδιού, του παιχνιδιού της χρονιάς, ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα. Το παιχνίδι που θα κρίνει την πρωταθλήτρια Κύπρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 1992-93, μια μετάδοση την οποία επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα. Όπου να είναι θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κοντά μου βρίσκεται ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Κύπρου, ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος θα μας δώσει τις απόψεις του για αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Πιστεύω πως η Ομόνια δίκαια βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Πιθανότατα να επηρέασε το σχετικά γρήγορο γκολ των Απόλλωνα. Δεν παίζει σύμφωνα με τις δυνατότητές του στο πρώτο μέρος. Όμως πιστεύω και υπολογίζω ότι η επανάληψη θα είναι πιο ζωντανή, πιο ζωηρή και από τις δύο ομάδες, γιατί τα χρονικά περιθώρια θα λιγοστεύουν και ο Απόλλωνας θα πρέπει να βγει για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Κύριε Μιχαηλίδη, θα θέσω ενώπιον σας δύο στοιχεία από το, που βγαίνουν μέσα από το πρώτο ημίχρονο, όπως το είδαμε εμείς, όπως το είδαν οι φίλοι τηλεθεατές. Είναι η μετακίνηση του Ευαγόρα στην επιθετική γραμμή της Ομόνιας, στη θέση του Τζούριακ, από τη μια πλευρά, και από πλευράς Απόλλωνα η εξουδετέρωση, η πλήρης θα λέγαμε εξουδετέρωσης του Τσέποβιτς, ενός παίχτη που πέτυχε μέχρι τώρα 25 τέρματα. Πώς σχολιάζετε αυτά τα δύο στοιχεία? Πιστεύω πως η μετακίνηση του Ευαγόρα στην επιθετική γραμμή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αποδεικνύεται μια σοφή τακτική.
Η επιθετική γραμμή της Ομόνιας παρουσιάζεται σήμερα πολύ πιο κινητική, με την παρουσία και του Ευαγόρα Χριστοφιακή, ο οποίος τελικά ήταν και ο σκόρερ του μοναδικού γκολ μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι η Ομόνια έχει βοηθηθεί από αυτή την κίνηση. Τώρα, όσον αφορά τον Σέποβιτς, είναι γεγονός ότι δεν τον είδαμε ακόμη μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό έχει και άμεση σχέση με το ότι ο Απόλλωνας παρουσιάζεται ακίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θα σας ζητούσα ασφαλώς να μου κάνετε προβλέψεις για το τελικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, τουλάχιστον πρόβλεψη για καλύτερο θέαμα μπορείτε να κάνετε. Χωρίς αμφιβολία, έχω την εντύπωση ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι κατά πολύ καλύτερο από το πρώτο 45 λεπτό, γιατί και οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα χωρίς αμφιβολία για την νίκη. Κύριε Μιχαηλίδη, σε ευχαριστούμε για τις εκτιμήσεις σου. Φίλοι τηλεθεατές, όπου να είναι, θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε τον Χριστάκη, τον Πάμπο τον Χριστοφή, που θα περάσει, πέρασε μάλλον στο παιχνίδι. Είναι η πρώτη αλλαγή του κυρίου Φέρνερ. Σε λίγο θα δούμε, πρέπει να έχει βγει ο Σοφοκλέους. Πρέπει να έχει φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σοφοκλέους και τη θέση του έχει πάρει ο Πάμπος ο Χριστοφή. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και οι διαιτητές, ο κύριος Δώρος Μιχαήλ, ο κύριος Σκαπούλης, και απέναντι κατευθύνεται για να πάρει τη θέση του ο κύριος Τάκης Παναγιώτου, ο δεύτερος επόπτης γραμμών. Κάτι έχει μπλεχτεί στα πόδια του κυρίου Δώρου Μιχαήλ, μια από τις κορδέλες που έχουν πέσει από την κερκίδα στους πανηγυρισμούς του τέρματος. Αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο με την Ομόνια στην σέντρα. Χάρα Λάμπους, Σάκης αφήνει το out για την Ομόνια. Λέγαμε λοιπόν για την αθλητοπρέπεια που σε γενικές γραμμές επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και την αθλητοπρέπεια που επικράτησε στις εξέδρες. Δεν παρεκτράπηκαν οι φύλαβλοι. Γιανγκουδάκης τώρα, πρώτου Ξούρουπα, προτιμά να στείλει την μπάλα έξω. Μαλέκος στο out. Προσπαθεί να βρει τον Τούτιτς. Μαλέκος και πάλι. Η παλιά στην περιοχή. Αντρελής, Χριστοφή. Ο Πάμπος ο Χριστοφή. Χάρα Λάμπους, παρενέβη ο Σάκης. Ξανά ο Χριστοφή για τον Ιωσιφίδη. Πέτσας, Χρυσάνθου. Σάκης άφησε στον Χρυσάνθου, έγινε το φάουλ. Σολάκης, Πίτας, Χαραλάμπους, παρεμβαίνει ο Ευαγόρας, Καλοθέου. Ξούρουπας, Δημήτρης Ιωάννου, Αντρελής μάλλον, και το φάουλ. Ο κύριος Δώρος Μιχαήλ υποδεικνύει στον Ξούρουπα να σηκωθεί. Προφανώς έχει αντιληφθεί ότι ο παίχτης της Ομόνιας προσπαθεί για τις καθυστερήσεις και δέστε, με το ζόρι τον σηκώνει ο κύριος Δώρος Μιχαήλ. Πέτσα στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Ευαγόρας, ο Ξούρουπας και ο Τούτιτς στην περιοχή. Σπόλιαρης κερδίζει την κεφαλιά. Τσέποβιτς, Σολάκης, Ιωσιφίδης, Πέτσας απομακρύνει, Χριστοφή, και το φάουλ για τον Απόλλωνα. Τσέποβιτς!
Η φετινή χρονιά είναι η πιο παραγωγική για τον Απόλλωνα, αφού πέτυχε μέχρι τώρα τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά τέρματα, 66. Στο σημερινό παιχνίδι δεν έχει πετύχει ακόμα τέρμα, είναι η παλιά από τον Γιάνν Κουδάκη. Μαλέκος, Χριστοφής, Πόλιαριτς, πίσω στον Δημήτρη τον Ιωάννου, η παλιά βγαίνει εύκολα ο Χρήστου από κρουή. Ο Απόλλωνας το 1961 και το 1989 είχε φτάσει στα 61 τέρματα, ενώ το 91 που πήρε το πρωτάθλημα είχε πετύχει 60 τέρματα. Η μπάλα φεύγει έξω για την Ομόνια, για την οποία τα 73 τέρματα που πέτυχε, με 74 με το σύγχρονο τέρματα που πέτυχε φέτος, δεν αποτελούν επίδοση. Είναι η έκτη στην κατάταξη φετινή χρονιά από πλευράς παραγωγικότητας. Η καλύτερη ήταν το 1961, όπου είχε πετύχει 91 τέρματα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Γιάνν Κουδάκης, Χριστοφή. Χριστοφή περνά την μπάλα για τον Χαραλάμπους και αυτός τον Τσολάκη που κινείται στην περιοχή, βγαίνει έξω. Τίτα συμπαλιά. Παίζεται, λέει ο κύριος ο Μιχαήλ, συνεχίζεται το παιχνίδι. Καλό Θεού με το στήθος των Χριστού. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για την άμυνα της Ομόνιας. Ο Απόλλωνας φαίνεται να έχει μπει στο παιχνίδι δραστήρια, παρότι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είναι στο έδαφος ο Τσέποβιτς. Και αν μπορούμε να ξαναδούμε την φάση όπου ο Απόλλωνας διαμαρτύρεται για πέναλτι. Ενώ κάποιες αψιμαχίες έχουμε τώρα μεταξύ Σπόλιαριτς εκεί. Ο Σπόλιαριτς δέχεται τις παρατηρήσεις από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ. Ξαναβλέπουμε την φάση. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την φάση. Να τώρα βλέπουμε Σπόλιαριτς, η παρέμβαση εκεί από τον αμυντικό της Ομόνιας. Ο κύριος Δώρος Μιχαήλ έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Καλό Θεού με το στήθος, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Χρήστο. Ξανά στο παιχνίδι μας, Γιάνν Κουδάκης. Σπόλιαριτς πίσω στον Χριστοφή. Παλιά για τον Τσολάκη και αυτός με μία στον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδης που κρίνεται από τον Σάκη. Ιωσιφίδης ξανακερδίζει. Έξω στον Χαραλάμπους. Πιο πίσω στον Δημήτρη τον Ιωάννου, η παλιά για τον Σπόλιαριτς, βγαίνει ο Κωνσταντίνου, έρχεται και ο Σαβίδης, ενισχύει την προσπάθεια του συμπαίχτη του, στέλνει την μπάλα, κόρνερ, είναι κόρνερ, πέρασε η μπάλα, τη γραμμή. Έχουμε περάσει το 6ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 1-0 για την Ομόνια, ο Απόλλωνας που ξεκίνησε πιο δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ με τον Πίτα. Πίτας εκτελεί, η κεφαλιά από τον Χαραλάμπους, η μπάλα ψηλά έξω. Τι στοχεύετε στη ζωή? Cyprus College. Ό,τι και αν στοχεύετε. Ξανά στην απευθείας μετάδοση. 1-0 για την Ομόνια. Κοντά μου ο Κωστάκης ο Μιαμιλιώτης. Ο διεθνής άσος του ΑΠΟΕΛ. Κωστάκη, πώς είναι στο ξεκίνημα του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο? Ο Απόλλωνας ξεκίνησε με την προοπτική να σημειώσει το τέρμα.
για να ισοφαρίζει το παιχνίδι. Οι προοπτικές του είναι πάρα πολύ καλές, με την αλλαγή του Μπάμπου του Χαραλάμπους και την πρόθεση στην επίθεση και του Γιανγκουδάκη σε ορισμένες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας να το διακινδυνεύσει, θα σημειώσει τον γκολ. Εάν όχι τουλάχιστον στα πρώτα 20 λεπτά, τότε βλέπω την Ομόνια να ισορροπεί το παιχνίδι. Ο Κωστάκης ο Μιαμιλιώτης μιλά και από την, με βάση την πείρα ενός ποδοσφαιριστή που έζησε πολλούς τέτοιους αγώνες όπου κρίνονταν πρωταθλήματα και ξέρει πόσο αρχίζει να επιδρά το άγχος όταν δεν έρχεται αυτό το οποίο μια ομάδα επιζητά. Πέτσας κατεβάζει την μπάλα εκεί που είναι ο Ευαγόρας. Χριστοφή κέρδισε την κεφαλιά Ευαγόρας και το φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο κύριος Δώρος Μιχαήλ. Διαμαρτυρίες από την πλευρά της Ομόνιας. Ο Ευαγόρας εξακολουθεί να βρίσκεται στο έδαφος. Γιανγκουδάκης διακόπτει τώρα το παιχνίδι ο κύριος Δώρος Μιχαήλ. Είναι ο Ευαγόρας στο έδαφος. Κάτι έχει πάθει στο αριστερό του πόδι ο 30χρονος άσος της Ομόνιας. Ο Ευαγόρας που πέτυχε το τέρμα στο σημερινό παιχνίδι και έκανε δύο τα τέρματά του στο φετινό πρωτάθλημα εξακολουθεί να βρίσκεται στο έδαφος. Η Ομόνια είχε για μεγαλύτερη νίκη φέτος στο πρωτάθλημα το 10-0 σε βάρος του Άρη στην τέταρτη αγωνιστική. Ο Απόλλωνας το 8-0 σε βάρος του ΑΠΟΠ στην 22η αγωνιστική. Και λίγο νεράκι για να δροσιστούν παίχτες και διαιτητής. Η μπάλα στο ελεύθερο από τον διαιτητή. Σούρουπας στέλνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. 10 λεπτά παιχνιδιού από το δεύτερο ημίχρονο. 1-0 για την Ομόνια. Ο Απόλλωνας, επαναλαμβάνουμε, ξεκίνησε με περισσότερες απαιτήσεις. Δεν έχει άλλωστε και άλλη εκλογή. Το 1-0 φέρνει την Ομόνια στον τίτλο, νομένου ότι θα παραμείνει. Η ισοπαλία και νίκη για τον Απόλλωνα φέρνει τον τίτλο στην ομάδα της Λεμεσού. Το out για τον Απόλλωνα μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια εκεί του Καλοθέου. Αφήνει το παιχνίδι και σε αυτή τη φάση να συνεχιστεί ο κύριος Δώρος Μιχαήλ. Προτιμά το δυνατό παιχνίδι Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου απελευθερώνεται, στέλνει την μπάλα στον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου επιχειρεί και το σουτ και τέρμα. 2-0 για την Ομόνια στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εντυπωσιακό το σουτ και δέστε τι γίνεται μπροστά από την κεντρική εξέδρα των οπαδών της Ομόνιας. Όλοι έχουν πέσει πάνω στον άθετο Χρυσάνθου, τον 25χρονο άσο της Ομόνιας, που με ένα εκπληκτικό σουτ σημειώνει το 2-0 για την ομάδα του Άρσο. 2-0 για την Ομόνια, ένα αποφασιστικό, ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου και δέστε από πόσο μακριά και με πόση δύναμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ένα τέρμα που φέρει ασφαλώς την ευθύνη ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Γιώργος ο Νικολάου. Και να εδώ ο Άθος Χρυσάνθου, δεύτερο τέρμα και για αυτόν στο φετινό πρωτάθλημα. Για μια ακόμη φορά ξαναβλέπουμε το εντυπωσιακό σούτ από τον Χρυσάνθου που έστειλε την μπάλα ακριβώς κάτω από το δοκάρι της εστίας του Νικολάου. Και για όσους σημειώνουν κάποια στοιχεία, κάποιες συμπτώσεις, λέμε ότι αυτό το τέρμα, να δούμε την φάση αυτή για τον Απόλλωνα,
Η προσπάθεια από τον Τσέποβιτς προσπαθεί να περάσει. Επιμένει ο Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης κλείνεται εκεί από τον Ξούρουπα. Είναι και ο Μαλέκος που παρενέβη, κέρδισε την μπάλα. Ευαγόρας περνά για τον Ξούρουπα. Ξούρουπας ξεφεύγει τον Χριστοφή. Ξεφεύγει τον Χριστοφή ο Ξούρουπας. Εκεί μπροστά του τον Αντρελή, προσπαθεί να φύγει μόνος. Χάνει την μπάλα, έρχεται ο Γιώργος ο Σαββίδης, κερδίζει. Για τον Ξούρουπα που δεν είναι σε θέση offside, η μπάλα στο δοκάρι. Ατυχία για την Ομόνια, ένα λεπτό μετά το τέρμα που πέτυχε. Ο Ξούρουπας στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Νικολάου. Εντυπωσιακό ξέσπασμα, εντυπωσιακό πράσινο ξέσπασμα σε αυτά τα τελευταία τρία λεπτά. 2-0 και δέστε ξανά ο Πανίκος Ξούρουπας που έφυγε από κανονική κατά την άποψή μας θέση, κάνει το σουτ, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Νικολάου. Γιανκουδάκης πέρασε για τον Τσέποβιτς, Γιανκουδάκης παρενέβη ο Σαββίδης και το φάουλ για την Ομόνια. Να λοιπόν που οι προβλέψεις μας επιβεβαιώνονται για καλύτερο θέαμα που στο 12ο λεπτό ο Χρυσάνθου κάνει το 2-0 και δίνει άλλες διαστάσεις στο παιχνίδι και για όσους επαναλαμβάνω σημειώνουν κάποια στοιχεία, κάποιες συμπτώσεις. Ακριβώς στο 12ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Ευαγόρας έκανε το 1-0. Στο 12ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Χρυσάνθου το 2-0. Και εδώ η οπαδή της Ομόνιας που πικράθηκαν αρκετά από τους ποδοσφαιριστές τους στις τελευταίες αγωνιστικές πανηγύρισαν με έντονο τρόπο τα δύο τέρματα που πέτυχε η ομάδα τους στο σημερινό παιχνίδι που παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση την οποία επιχορηγεί, επαναλαμβάνουμε, η Λαϊκή Τράπεζα. Σαββίδης. Σαββίδης πατά την μπάλα, εκμεταλλεύεται ο Πίτας. Σπόλιαρης. Γιανκουδάκης στέλνει για τον Πίτα. Είναι κοντά του ο Πέτσας. Κερδίζει την μπάλα. Πίτας. Πέτσας επιμένει και στέλνει την μπάλα έξω. Δεκαπέντε λεπτά παιχνιδιού από το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 για την Ομόνια. Πίτας στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Βγαίνει ο Χρήστου από κρουή. Και εσείς στο χρονόμετρό μας και το αποτέλεσμα 2-0 με τα τέρματα των Ευαγόρα και Χρυσάνθου στο 12ο λεπτό από την έναρξη του πρώτου και του δευτέρου ημιχρόνου αντίστοιχα. Σπόλιαριτς. Μαλέκος για τον Ευαγόρα. Ευαγόρας απέναντι για τον Τούτιτς. Βγαίνει ο Τούτιτς, προλαβαίνει όμως καθαρά εκεί και διώχνει ο Δημήτρης ο Ιωάννου. Η Ομόνια που με το 2-0 κινείται, έχει γίνει πολύ πιο επικίνδυνη και είναι φυσικό αυτό αφού ο Απόλλωνας θα ρίξει όλες τις δυνάμεις στην επίθεση για να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα. Δημήτρης Ιωάννου, το μακρινό σιού, την μπάλα φεύγει έξω. Είναι στέδαφος ο Κώστας ο Μαλέκος. Είναι κοντά του ο κύριος Δώρος Μιχαήλ, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Τρέχει τώρα ο κύριος Δώρος Μιχαήλ, τον ακολουθεί ο Πάμπος ο Χριστοφή. Για μια ακόμη φορά τραβά τον παίκτη της Ομόνιας ο κύριος Δώρος Μιχαήλ. Πού πάμε διακοπές? Διακοπές! Το πολύ μέχρι πιο κάτω. Όχι πια. Μαζί πάμε όπου θες. Ταξίδια μαγικά, χωρίς μετρητά, φανταστικά, Λαϊκή Travel. Εσύ πού θες να πάμε διακοπές? Λαϊκή Travel από την Λαϊκή Τράπεζα. Ένας κόσμος που μοιάζεται για σας. Ξανά στο παιχνίδι μας, έχει σηκωθεί ο Μαλέκος.
Ο κύριος Ζόρος Μιχαήλας, ασφαλώς, όπως έχει άλλωστε υποδείξει και στους παίκτες του Απόλλωνα που διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση, θα κρατήσει τους χρόνους των καθυστερήσεων. Η μπάλα στην γωνιά της μικρής επανορθωτικής της Ομόνιας για την επαναφορά της στο κέντρο του γηπέδου από τον Πέτσα. Χριστοφή. Ευαγόρας, παρενέβη ο Χριστοφή. Ιωσήφιδης. Κλείνεται εκεί από τον Σάκη, περνά την μπάλα για τον Πάμπο τον Χριστοφή, τον κυνηγά ο Τούτιτς. Πέτσας, η Ομόνια στην αντεπίθεση. Παλιά από τον Χρυσάνθουγιά, τον Ξούρουπα. Αντρελής όμως παρενέβη, κέρδισε την μπάλα Σπόλιαριτς. Ξανά ο Σπόλιαριτς, Πίτας. Πιο γρήγορο το παιχνίδι που παρακολουθούμε μετά το 2-0. Γιανγκουδάκης ετοιμάζεται για το σιούτ. Η κεφαλιά εκεί από τον Καλοθέου στέλνει την μπάλα κόρνερ. Σπόλιαριτς ετοιμάζεται να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Ο Σπόλιαριτς που χτυπά την μπάλα στις στατικές φάσεις, όλα τα φάουλ, όλα τα κόρνερ που κερδίζει ο Απόλλωνας, που έχει σοφαρίσει και τα κόρνερ. Εκτελεί ο Σπόλιαριτς, διώχνει ο Κωστάκης ο Πέτσας. Όλοι οι παίχτες της Ομόνιας έχουν γυρίσει πίσω. Πίτας απέναντι για τον Τσολάκη. Δημήτρης Ιωάννου κέρδισε την κεφαλιά, εύκολα η μπάλα στον Χριστού. Σούρουπας κέρδισε την κεφαλιά, η μπάλα απέναντι στον Μαλέκο. 4-4 οι ποδοσφαιριστές. Μαλέκος μπαίνει στην περιοχή, περνά την μπάλα, προλαβαίνει όμως ο Αντρελής, στέλνει στον Ιωσήφιδη. Παρέμβαση από τον Σάκη και το out για τον Απόλλωνα. Γιανγκουδάκης, Χαραλάμπους. Τσέποβιτς, παλιά για τον Γιανγκουδάκη, κλείνεται εκεί από τον Γιώργο τον Σαβίδη. Γιανγκουδάκης περνά για τον Χαραλάμπους, βγαίνει όμως ο Πέτσας. Περνά. Περνά την παλιά και από τον Γιανγκουδάκη. Σούρουπας, Δημήτρης Ιωάννου. Άντρελης. Πάμπος Χριστοφή. Περνά. Ετοιμάζεται για το σούτ. Περνά τελικά την μπάλα για τον Τσολάκη με δύναμη. Δεν προλαβαίνει ο άσος του Απόλλωνα. Κωστάκη μια μιλιώτη. Ποιες είναι τώρα οι εκτιμήσεις σου μετά την εξέλιξη του δευτέρου τέρματος του της Ομόνιας? Σίγουρα Σάβα, η επίτευξη του δευτέρου τέρματος της Ομόνιας πιστεύω ήταν από έναν τραγικό λάθος του τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Αυτά έχει μπάλα όμως. Να δούμε συνέχεια όμως τη φάση μας. Ο Χρήστου μόλις προλαβαίνει και διώχνει στο σιούτ. Και νέο σιούτ από τον Τσέποβιτς. Ξανά ο Χρήστου. Ήταν η πρώτη προσπάθεια από τον Ιωσήφιδη. Έδιωξε με τα πόδια. Μπορέσουμε να ξαναδούμε τη φάση. Ξαναβλέπουμε την φάση. Είναι το πρώτο σιούτ που γίνεται από τον Ιωσήφιδη. Διώχνει με τα πόδια. Ο Χρήστου επανέρχεται στον Τσέποβιτς. Σε καλή θέση κάνει το σιούτ. Με δεύτερη προσπάθεια όμως αποκρούει ο Χριστού. 21ο λεπτό η φάση που είδαμε. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Γιανγκουδάκης. Γιανγκουδάκης. Όπως συμβαίνει στις φορές που στριμώχνεται ο Απόλλωνας, κατεβαίνει στην επίθεση να ενισχύσει εκεί τις προσπάθειες των συμπαιχτών του. Ένας παίκτης που παρά τα 34 του χρόνια τρέχει ασταμάτητα πάνω κάτω, εκτελεί στα γρήγορα ο Σπόλιαριτς για τον Τσολάκη που επιχείρησε το σιούτ. Καλοθέου. Σάκης και Τσούρουπας τώρα απομακρύνει. 22 και κάτι λεπτά παιχνιδιού από το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 για την Ομόνια.
Δημήτρης Ιωάννου για τον Πάμπο τον Χριστοφή. Χάρα Λάμπους. Τσέποβιτς. Τσέποβιτς που κινείται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αρκετά μακριά από την, την αντίπαλη περιοχή. Αφήνοντας χρόνο για, χώρο για τον Τσολάκη να κινηθεί αυτός σε εκείνο, σε εκείνο το σημείο. Τούτιτς, Τσολάκης. Τσολάκης κάνει και το σούτ στην πλάτη του συμπαίχτη του εκεί του Τσέποβιτς. Χριστοφή και το out για την Ομόνια. Ετοιμάζει και τη δεύτερη του αλλαγή ο κύριος ο Πέρνερ με τον αριθμό 15. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Χριστοφής, ο Χριστοφή, και θα περάσει εκτός αγώνα ο Μάριος ο Χαραλάμπους. Αυτός βγαίνει ο Χριστοφής, Χριστοφή λοιπόν αντικαθιστά στο 23ο λεπτό τον Μάριο τον Χαραλάμπους. Ο κύριος Φέρνερ θέλει να ανανεώσει την μεσαία και επιθετική του γραμμή. Ο Μάριος Χαραλάμπους βέβαια κινείται και στην επίθεση, συνήθως όμως είναι ο παίχτης ο οποίος μαρκάρει, είναι ο παίχτης ο οποίος σταματά περισσότερο παρά να δημιουργεί. Αν και στο φετινό πρωτάθλημα ο Μάριος Χαραλάμπους πέτυχε 3 τέρματα. Προδιαγραφές. Θα μιλήσουμε μόνο για τιμές. Μίκρα 6.900. Σάνι 14 7.150. Σάνι 16 8. 106 9.500. Πριμέρα 16 10.500. Πριμέρα 20 14.500. Τεράνο από 15.900. Νίσαν. Αυτοκίνητα για μια χώρα που λέγεται Ευρώπη. Και πάλι στο παιχνίδι μας, 25ο λεπτό, 2-0 για την Ομόνια. Η Ομόνια που κέρδισε ένα φάουλ και η οποία όπου να είναι θα κάνει και αυτή την πρώτη της αλλαγή. Βλέπουμε εδώ μπροστά μας τον Αντρέα τον Κάντιλο να προθερμαίνεται. Ενώ ο Τούτιτς ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ. Μαλέκος προσπάθησε να αποφύγει τον Χριστοφή. Χριστοφή για τον Γιαγκουδάκη. Γιαγκουδάκης δεν πέρασε η μπάλα, ήταν εκεί ο Πέτσας. Επανέρχεται όμως στον Απόλλωνα και στον Πίτα η παλιά Σαβίδης. Κέρδισε ο Δημήτρης Ιωάννου την κεφαλιά από τον Ξουρουπά. Τούτιτς όμως στέλνει εκεί που είναι μόνο ο Αντρελής. Μαρκάρεται από τον Μαλέκο. Χριστοφής, Χριστοφή. Αντρελής για τον Δημήτρη τον Ιωάννου. Γιαγκουδάκης ο οποίος είχε απελευθερωθεί εντελώς από τα αμυντικά του καθήκοντα. Βλέπει ο Μαλέκος, πολλή δουλειά από τον Μαλέκο σήμερα. Σαβίδης. Πάμπος Χριστοφή. Για τον Χριστοφή, Χριστοφή. Χριστοφή. Πάντα με την μπάλα, στέλνει για τον Τσέποβιτς. Έγινε και συνεννοησία μεταξύ Πέτσα και Κωνσταντίνου και το κόρνερ για τον Απόλλωνα. Σπολιαρίτς και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ. Ευτελεί για τον Ιωσιφίδη. Προσπαθεί αυτός να περάσει από τον Τούτιτς. Γυρίζει, βγάζει την πέλια στην περιοχή. Δημήτρης Ιωάννου την κεφάλια. Βγαίνει όμως ο Σάκης. Τσούρπας. Και το φάουλ έχει σφυριχθεί νωρίτερα στην προηγούμενη φάση από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ για την Ομόνια. Πέντε κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Τσούρπας, Μαλέκος και Σαβίδης για την Ομόνια. Μάριος Καραλάμπους και Δημήτρης Ιωάννου για τον Απόλλωνα. Ένα παιχνίδι που κυλά σύμφωνα με τις ευχές και τις προσδοκίες όλων, αθλητοπρεπέστατα, χωρίς προβλήματα, η ένταση που επικράτησε
όλες τις μέρες που προηγήθηκαν. Ευτυχώς για την ώρα. Ο Σάκης εκεί δροσίζεται. Ενώ ο κύριος Ζώρος Μιχαήλ υποδεικνύει στους παράγοντες της Ομόνιας ότι πρέπει να εξέλθουν του αγωνιστικού χώρου. Πράγμα που κάνουν. Και ο Πέτσας ετοιμάζεται να χτυπήσει την μπάλα, να τη στείλει στην περιοχή του Απόλλωνα. Γιαγκουδάκης περνά και το φάουλ σωστά υποδεικνύεται από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ. Χριστόφη στην εκτέλεση του φάουλ. Ενώ γίνονται τώρα συστάσεις από τον κύριο Δώρο Μιχαήλ στον πάμπο τον Χριστόφη, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Χριστόφη εκτελεί το φάουλ. Σαββίδης περνά την μπάλα για τον Πανίκο τον Ξούρουπα, κλείνεται εκεί από τον Δημήτρη τον Ιωάννου και το out για τους πράσινους. Να θυμίσουμε ότι τη μεγαλύτερη σε έκταση ισοπαλία έφεραν αυτές οι ομάδες, η Ομόνια και ο Απόλλωνα, το Απόλλωνα στο φετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος. Τούτη τσέχασε εκεί από τον Γιαγκουδάκη. Γιαγκουδάκης για τον Πίτα. Χριστοφή. Περνά ο Χριστοφή για τον Τσέποβιτς. Τσέποβιτς ετοιμάζεται για το σούτ. Όπως όμως διώχνει άμυνα της Ομόνιας ο Ευαγόρας που γύρισε πίσω για να βοηθήσει. Συμπληρώνονται 30 λεπτά παιχνιδιού από το δεύτερο ημίχρονο. 75 λεπτά αγώνα. 2-0 για την Ομόνια. Χριστοφή, ο Πάμπος Χριστοφή στην εκτέλεση του out. Σπόλιαρης κερδίζει την κεφαλιά, η μεγάλη ευκαιρία από τον Τσέποβιτς, ξανά εκεί. Πέτσας όπως, σε 30 λεπτό η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο κύριος Παναγιώτη υποδεικνύει σε θέση offside παίχτη του Απόλλωνα. Να ξαναδούμε την φάση. Μια από τις πολλές καλές φάσεις που έχουν γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Το θέαμα ασύγκριτα καλύτερο παρότι στο πρώτο 45 λεπτό. Και ξαναβλέπουμε την φάση. Ξεκίνησε από αυτό το out του πάμπου του Χριστοφή, την κεφαλιά του Σπόλιαριτς. Τσέποβιτς δέστε από πόσο κοντά ο Κωνσταντίνου αποκρούει όμως. Δεύτερη προσπάθεια εκεί από τον Γιαγκουδάκη. Η μπάλα τελικά καταλήγει στον Πέτσα που διώχνει. Και να δούμε τώρα, είναι ο Μαλέκος, έχει σφυριχτεί όμως το φάουλ που έχει κάνει ο Ξούρουπας πάνω στον Αντρελή. Βιάζονται οι παίχτες του Απόλλωνα. Θα κυνηγήσουν τώρα την ανατροπή των δεδομένων μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια. Χριστοφή για τον Πίτα. Η παλιά απομακρύνει εκεί ο Καλοθέου. Χριστοφή αφήνει το out, είναι για τον Απόλλωνα. Όχι, η μπάλα δεν έχει περάσει. Προτίμησε να κερδίσει χρόνο παίρνοντας την μπάλα και το φάουλ. Ο κύριος Φένερ έχει σηκωθεί από τον πάγκο του μαζί με τον Μίνο τον Κακουλή, τον βοηθό του. Σπόλιαριτς περνά, πέρασε δυο αντιπάλους του και πέρασε όμορφα την μπάλα για τον Ιωσιφίδη. Είναι όμως το κόρνερ. Σπόλιαριτς και πάλι.
ετοιμάζεται να κατεβάσει την μπάλα στην περιοχή της Ομόνιας. Η κεφαλιά από τον Ευαγόρα. Η Ομόνια που έχει γυρίσει πίσω, έχει αφήσει μόνο τον Ξουρουπά στην επιθετική γραμμή για τις ξαφνικές αντεπιθέσεις. Και νέο φάουλ για τον Απόλλωνα από την παρέμβαση εκεί του Πέτσα στον Ιωσιφίδη. Γιανγκουδάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Έχει γυρίσει και ο Ξουρουπάς τώρα. Η κεφαλιά. Τσέποβιτς. Τσέποβιτς γυρίζει. Κάνει το σούτ. Παρενεύει όμως ο Σαββίδης. Και τώρα ο Κωνσταντίνου ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια της Ομόνιας, η οποία περνά στην αντεπίθεση. Είναι ο Ξούρουπας. Ξούρουπας προσπαθεί να αποφύγει τον Αντρελή. Παίρνει στην περιοχή ο Ξούρουπας. Και το κόρνερ από την ψύχρεμη παρέμβαση εκεί του Αντρελή. 34ο λεπτό, 2-0 για την Ομόνια, που έχει κερδίσει και ένα κόρνερ. Ο Νεντίν Τούτιτς δεν βιάζεται. Ο Τούτιτς που πέτυχε στο φετινό πρωτάθλημα 18 τέρματα, πέφτουν εκεί κάποια μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο. Από την κερκίδα των οπαδών του Απόλλωνα. Δεν υπάρχει λόγος, το παιχνίδι κυλά καθαρά. Τούτιτς στην εκτέλεση του κόρνερ. Μαλέκος προσπαθεί να περάσει. Βγαίνει ο Πίτας. Σπόλιαριτς για τον Γιανγκουδάκη. Γιανγκουδάκης και πάλι. Δημήτρης Ιωάννου κάνει το σούτ. Πολύ άστοχο. Δέκα λεπτά πριν από το τέλος του ντέρπι που παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση που επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα, οι οπαδοί της Ομόνιας άρχισαν να κινούνται προς τις εισόδους που οδηγούν στον αγωνιστικό χώρο. Αισιοδοξούν ότι αυτό το αποτέλεσμα θα κρατηθεί από την ομάδα τους για να της δώσει τον τίτλο. Να δούμε όμως, έχουμε άλλα 9 λεπτά παιχνιδιού. Ξούρουπας, Τούτιτς, προσπαθεί να περάσει, περνά ο Σαββίδης για τον Μαλέκο. Μαλέκος και Σαββίδης, Τούτιτς, η μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια στο 36ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από την Ομόνια, ο Τούτιτς όμως μέσα από την περιοχή και χωρίς να πιέζεται. Να εδώ ο Μαλέκος που έξυπνα θα περάσει την μπάλα στον Τούτιτς και δέστε, ξεμαρκάριστος κάνει το σούτ, στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Νικολάου. Γιανγκουδάκης περνά για τον Σπολιάρης ξανά, ο Γιανγκουδάκης, οι δυο τους συνδυάζονται θαυμάσια. Ιωάννου κάνει και το σούτ, την μπάλα χτυπά στον Τσέποβιτς. Σάκης για τον Κωνσταντίνου. Μπάλα στον Ευαγόρα που διώχνει και το out για τον Απόλλωνα. Βία και κύρα της Ομόνιας έχει ανάψει. Χριστοφή. Η παλιά στην περιοχή Κωνσταντίνου. Παίρνει μπάλα ύψος. Ύψος η μπάλα. Πίτας κάνει το σούτ στην πλάτη του Τούτιτς. Επιμένει ο Απόνας Τσολάκης. Κάνει την παλιά. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Έντονη η πίεση που ασκεί ο Απόνας Τσολάκης και πάλι κεφαλιά από τον Δημήτρη τον Ιωάννου. Πίτας και ο Μαλέκος και το φάουλ. Σωστά σφυρίζεται το φάουλ που έχει κάνει ο Μαλέκος τον Πίτα. Ενώ
αυτή τη στιγμή η Ομόνια θα κάνει την πρώτη της αλλαγή. Περνά εκτός αγώνα ο Κώστας Ομαλέκος. Κώστας Ομαλέκος περνά εκτός αγώνα και αντικαθίσταται από τον Ανδρέα τον Κάντιλο. Να ο Ανδρέας ο Κάντιλος, 28 χρόνων με 6 τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει αντικαταστήσει τον Μαλέκο. Σπόλιαριτς εκτελεί το φάουλ με δύναμη, κεφαλιά Κωνσταντίνου, είναι κόρνερ. Δύσκολες στιγμές για την άμυνα της Ομόνιας. Ο Απόλλωνας χτυπά, θα λέγαμε, τα ρέστα του. Πίτας αποκρούεται η μπάλα, Κάντιλος. Αποκρούει ο Άθος, ο Χρυσάνθου. Κανένας παίκτης της Ομόνιας, όλοι έχουν γυρίσει. Έχουν απομείνει μόνο 7 λεπτά παιχνιδιού, σύμφωνα πάντα με το δικό μας το χρονόμετρο. Η Ομόνια σε απόσταση 7 λεπτών από τη νίκη. Σε 7 λεπτά όμως πολλές φορές είδαμε να ανατρέπονται τα πάντα. Γιάνγκουδάκης. Τζεπόβιτς. Τζεπόβιτς περνά και το πράγμα, όχι, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Μιχαήλ Πέτσας. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα. Κερδίζει ο Σαβίδης. Κερδίζει ο Σαβίδης από το Χριστοφίνο. Σαβίδης είναι ο Κάντιλος. Σαβίδης προσπαθεί να περάσει, περνά. Πλασάρει την τελευταία στιγμή παρολίγο του αυτογκολ από την παρέμβαση εκεί του Πίτα. Μια περιπετειώδης φάση από την αντεπίθεση της Ομόνιας. Η Ομόνια που πάντα είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις της. Γιάνγκουδάκης. Γιάνγκουδάκης. Έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ιδιαίτερα μετά το δεύτερο τέρμα που πέτυχε η Ομόνια. Τσολάκης. Αποκρούεται η μπάλα, φτάνει εκεί που είναι ο Πίτας. Πίτας βρίσκει τον Χριστοφή, τον Χριστοφή και αυτός τον Γιάνγκουδάκη. Ξανά ο Χριστοφή. Η παλιά στην περιοχή, βγαίνει ο Χρήστου, μαζεύει την μπάλα. Ανασένουν οι οπαδοί της Ομόνιας που καταχειροκροτούν τον τερματοφύλακα της ομάδας τους. Τα λεπτά παιχνιδιού από το δεύτερο ημίχρονο, 2-0 για την Ομόνια. Η Ομόνια που βρίσκεται και πάλι στην επίθεση. Η μπάλα για τον Γιώργο τον Σαβίδη. Σαβίδης προσπαθεί να περάσει το για τον Τούτιτς που δεν αντιλαμβάνεται την κίνηση του συμπαίχτη του. Χάνεται η παλιά. Στα γρήγορα από όλα στην αντεπίθεση. Αυτό είναι ποδόσφαιρο που παρακολουθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πίτας. Η παλιά από μακρύνει ο Σάκης. Τούτιτς η κεφαλιά για τον Κάντιλο. Μπάλα φτάνει στον Ξούρουπα. Στο κέντρο του γηπέδου για τον Τούτιτς. Τούτιτς χωρίς δυνάμεις ίσως. Χάνει την μπάλα Ιωσιφίδης. Και το φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Χρυσάνθου. Έχουν στριμωχθεί στις εισόδους προς τον αγωνιστικό χώρο οι οπαδοί της Ομόνιας. Η κεφαλιά, η μπάλα έξω από την κεφαλιά του Δημήτρη του Ιωάννου. Είναι η παλιά από τον Πίτα. Πίσω από όλους τους αμυντικούς της Ομόνιας ο Δημήτρης ο Ιωάννου. Πετάγεται. Κερδίζει την κεφαλιά, η μπάλα όμως φεύγει έξω. Η Ομόνια προφανώς για να κερδίσει χρόνο κάνει και την δεύτερη της αλλαγή. Περνά στο παιχνίδι με τον αριθμό 14 ο Ανδρέας ο Γιατρού και αντικαθιστώντας τον Εντίμ Τούτιτς. Ο Τούτιτς που αποθεώνεται από τους οπαδούς της Ομόνιας, τον αγκαλιάζει εκεί ο Ιόν Τσουάρσοφ. Η μπάλια. Και είναι χέρι. Είναι χέρι. Το φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας.
Τρία λεπτά, 2,5 λεπτά σύμφωνα με το χρονόμετρό μας πριν από το τέλος του μεγάλου παιχνιδιού που τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πράγματι μεγάλο για τρούπ. Για τρούπερνα αποκρούει ο Νικολάου δύσκολα, απομακρύνει ο Χριστοφή Σαβίδης, κεφάλια εύκολα αυτή τη φορά ο Νικολάου. Τσέποβιτς πέρασε την μπάλα για τον Τσολάκη που μπερδεύεται. Χάνει την μπάλα, πέφτει και στο έδαφος. Σαβίδης είναι σε θέση offside. Ο Ξούρπας έχει σηκώσει εμπασμιωτικό στη σημεία του ο κύριος Καπούλης. Το παιχνίδι διακόπτεται, είναι πέφτης του απόγνωνα στο έδαφος ο Τσολάκης που σηκώνεται τώρα. Νάτους τους πρωταθλητές, άρχισαν να φωνάζουν οι οπαδοί της Ομόνιας. Δύο λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, Πίτας επιχειρεί το σούτ, Χριστοφή, Σπόλιαριτς, Ιωσιφίδης από πλάγια θέση το σούτ, η μπάλα φεύγει έξω. Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση τον τέρπι της χρονιάς ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα. Μετάδοση που επιχορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα. Είναι το σούτ εδώ από τον Ιωσιφίδη. 2-0 για την Ομόνια. Τελευταίο λεπτό. Ομόνια αλλά ως πρωτάθλημα από τους οπαδούς της που έχουν την υπεροχή και στην εξέδρα, αφού η ομάδα τους είχε την υπεροχή, την ουσιαστική υπεροχή στο παιχνίδι, γιατί ο Απόλλωνας κράτησε, και να δούμε, πρέπει να είναι η κίτρινη κάρτα στο Σπόλιαριτς. Είναι η κίτρινη κάρτα στον Σπόλιαριτς, ο οποίος πέταξε επιδεικτικά την μπάλα στον κύριο Δώρο Μιχαήλ μετά την υπόδειξη αυτού του φάουλ. Δεν πρέπει να χαλάσει το παιχνίδι με το χωρίς αφορμές. Δεν έγινε τίποτα που να προκαλεί την οποιαδήποτε αντίδραση, έστω και αν οι προκλήσεις δεν σημαίνουν ότι δικαιολογούν τις αντιαθλητικές συμπεριφορές. Επαναλαμβάνουμε, τέτοιες δεν είχαμε σήμερα. Εκτελέστηκε στα γρήγορα το φάουλ γιατρού, προσπαθεί να περάσει, παρεμβαίνει ο Χριστοφή. Έχουμε μπει στους χρόνους των καθυστερήσεων. Δεξιά μας η εξέδρα του Απόλλωνα. Το ένα πέταλο έχει αδειάσει, έχουν αποχωρήσει οι οπαδοί της ομάδας της Λεμεσού, η οποία ήρθε εδώ με το πλεονέκτημα που της έδινε ο ένας βαθμός. Δεν τα κατάφερε η Ομόνια, πιο σωστή, πιο αποτελεσματική, πιο αποφασιστική. Πέτυχε δύο τέρματα, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Ο Απόλλωνας ελάχιστες προϋποθέσεις για τέρμα δημιούργησε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν ο Απόλλωνας που περίμεναν οι φίλοι του, δεν ήταν ο Απόλλωνας που θα μπορούσε να τα βάλει με αυτή την Ομόνια, την γεμάτη, την ουσιαστική Ομόνια που είδαμε σήμερα. Σπολιάριτς αφήνει για τον Χριστοφή, προσπάθησαν να συνδυαστούν. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου διώχνει την μπάλα μακριά. Παίζουμε στο δεύτερο λεπτό των χρόνων της καθυστερήσεως. Ιωσιφίδης, η παλιά στην περιοχή, προσπάθησε και ο Δημήτρης ο Ιωάννου, Γιανγκουδάκης από πλάγια θέση, η μπάλα φεύγει έξω. Οι οπαδοί της Ομόνιας έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα πούμε την άποψή μας, είναι άποψη που κατ' επανάληψη εκφράσαμε, ίσως θα έπρεπε πλέον να πανηγυρίζουμε και εμείς τους τίτλους όπως τους πανηγυρίζουν στην Ευρώπη, να αφήνουμε τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο μόνους τους, να τους χαίρονται οι οπαδοί τους από την εξέδρα, να τους χαίρονται όλοι οι φίλαθλοι. Είναι κάτι που βλέπουμε σε όλους τους μεγάλους τελικούς στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα εξακολουθούμε να βρισκόμαστε κάπου αρκετά πίσω σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, από την άλλη υπάρχει και η άλλη άποψη, ποιος μπορεί να σταματήσει αυτό τον κόσμο, τον κόσμο της κάθε ομάδας που περνά πίκρες, απογοητεύσεις, άγχος, ταλαιπωρίες μια χρονιά, τρέχοντας ξοπίσω την ομάδα του
και να ζήσεις στο τέλος. Τι να ζήσεις στο τέλος, τέτοιες στιγμές όπως θα ζήσουν αυτή τη στιγμή οι οπαδοί της Ομόνιας με το 2-0 σε βάρος του Απόνα. Ο κύριος Δώρος Μιχαήλ έχει κοιτάξει το χρονομετρό του. Σπόλιαριτς πέρασε την μπάλα για τον Δημήτρη τον Ιωάννου. Η κεφαλιά βγαίνει ο Χρήστου από κρουή. Βλέπετε και εσείς τον κόσμο που σιγά σιγά σειραίει και πληθαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Χρήστου κατεβάζει την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα. Είναι εκεί ο Χριστοφή, είναι και ο γιατρού. Και το φάουλ είναι για τον Απόλλωνα. Μια τεράστια σημαία δεξιά μας και είναι το τέλος του παιχνιδιού. Η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια για την ποδοσφαιρική περίοδο 1992-93 και κέρδισε τον τίτλο με την σημερινή νίκη της στο παιχνίδι της χρονιάς. Μια νίκη δίκαιη πέρα για πέρα. Το είδαν όλοι οι φίλαθλοι που ήταν εδώ στο γήπεδο, το είδατε κι εσείς φίλοι τηλεθεατές, με την προσφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και την επιχορήγηση της Λαϊκής Τράπεζας. 2-0 η Ομόνια τον Απόλλωνα, πρωταθλήτρια. Και να ακούσουμε τις δηλώσεις τώρα ευθύς αμέσως του κυρίου Άρσο, ο συνάδελφος Αντρέας Πογιατζής με τον κύριο Άρσο. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Στο πιο καθοριστικό παιχνίδι η ομάδα σας παρουσιάστηκε πανέτοιμη και κέρδισε νομίζω δίκαια, έτσι είναι? Ναι, κέρδισε δίκαια και αξίζουμε πρωτάθλημα. Ολοκληρό πρωτάθλημα παίζουμε δυνατά και αξίζουμε να πάρουμε και πρωτάθλημα. Και ανησυχήσατε καθόλου για το παιχνίδι σήμερα? Ανησυχήσω όμως. Σας έβλεπα μέχρι το τελευταίο λεπτό να ανησυχείτε. Πάντα έχει να ευχαριστώ πολύ. Είμαστε περαπτητές. Ο κύριος... Το Πάπης Αντρέου. Ο κύριος Άρσοφ σηκώνεται στους ώμους των οπαδών της Ομόνιας. Οι ποδοσφαιριστές έχουν χαθεί μέσα στο πλήθος που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ομόνια αλλά ως πρωτάθλημα, να τους τους πρωταθλητές, τα συνθήματα που κυριαρχούν εδώ στο Μακάριο στάδιο. Έντονο το πράσινο χρώμα στον αγωνιστικό χώρο. Να αφήσουμε την κάμερα να σας δώσει μεταμουσικής τις στιγμές εδώ στο Μακάριο στάδιο. Εμπρός Ομόνια για νέο και να στεπάμεις παιδιά. Μην αλλιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα. Ομόνια, ομόνια, ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησε για χρόνια και το τιμάς ακόμα. Ομόνια, ομόνια, ομόνια. Μέσα στα γήπεδα σε κάθε σου αγώνα χιλιάδες οι πίστοι σου οπαδοί σε τρέμουν οι αντίπαλοι σ' Ομόνια της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Σε τρέμουν οι αντίπαλοι σ' Ομόνια της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Στην άμυνα λιοντάρια επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα. Ομόνια, ομόνια, ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησε για χρόνια και το τιμάς ακόμα. Ομόνια, ομόνια, ομόνια. Τώρα στο πράσινο το χρώμα της ελπίδας και το λευκό το χρώμα της χαράς.
στο φρύδωνε το ένδοξο τριχύλι. Ομόνια στο γηπέδο πετάς, στο στήθος με το ένδοξο τριχύλι. Ομόνια στο γηπέδο πετάς. Στην άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Το πράσινο το χρώμα, το τίμησες για χρώμα και το θυμάσαι ακόμα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Φίλοι τηλεθεατές στην Κύπρο, φίλοι τηλεθεατές, φίλοι τηλεθεατές στην Κύπρο, φίλοι τηλεθεατές στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και ξέρουμε ότι μας παρακολούθησαν πάρα πολλοί Κύπροι του εξωτερικού σήμερα, το παιχνίδι στο Μακάριο Στάδιο έχει τελειώσει, το παιχνίδι της χρονιάς. Η Ομόνια είναι η πρωταθλήτρια Κύπρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 1992-93 για 17η φορά στην ιστορία της. Ο σημερινός τελικός ήταν αυτό που όλοι περιμέναμε. Μια νίκη του ποδοσφαίρου, όπως άλλωστε είχε δηλώσει πρόσφατα στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ο Γιαννάκης Γιαγκουδάκης. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρξουν νικητές και ηττημένοι. Ένας πρέπει να είναι ο νικητής. Το ποδόσφαιρο ήταν το ποδόσφαιρο νικητή. Ο Απόλλωνας ήταν ο ηττημένος, ο χαμένος. Η Ομόνια είναι και η πρωταθλήτρια Κύπρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 1992-93. Φίλοι τηλεθεατές, η μετάδοσή μας την οποία επιχορήγησε η Λαϊκή Τράπεζα, όπου να είναι, τελειώνει. Βλέπετε κι εσείς τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αδύνατο να δώσουμε άλλες δηλώσεις από εκεί. Συνεργείο μας θα παρακολουθεί διαρκώς τους πρωταθλητές για εκτενέστερα ρεπορτάζ, τόσο στο απόψινό όσο και στο αυριανό μας πρόγραμμα «Ο Κόσμος των Σπορ». Φίλοι τηλεθεατές, από μένα τον Σάβα Κοσάρη, από τον παραγωγό μας, τον Κωστάκη τον Κωνσταντινίδη και από όλα τα παιδιά, τους τεχνικούς, τους συνεργάτες που δούλεψαν για αυτή την μετάδοση. Δεν πουγιούνται και απόδειξαν σήμερα ότι είναι οι καλύτεροι και είναι οι πρωταθλητές. Πήραμε αυτό το πρωτάθλημα με την αξία μας. Δεν μας χάρισε κανείς και είμαστε υπερήφανοι. Γιατί αυτός ο τίτλος είναι δικός μας, με το γέμα μας. Ευχαριστώ. Έντονο το πάθος στα αποδυτήρια της Ομόνιας αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ενός τίτλου που κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και ήταν ο 16ος στην ιστορία της Ομόνιας. Το τριφύλι άνθησε μετά από 4 χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες οπαδούς της Ομόνιας να πανηγυρίσουν έξαλα. Η Λευκοσία δεν κοιμήθηκε τη νύχτα της 30ης Μαΐου, πανηγυρίζοντας την μεγάλη απογευματινή νίκη επί του Απόλλωνα. Ο Σαβίδης. Σαβίδης γυρίζει, Ευαγόρας κάνει το σούτ και το 1-0. 1-0 για την Ομόνια στο 12ο ακριβώς λεπτό. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου απελευθερώνεται, στέλνει την μπάλα στον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου επιχειρεί για το σούτ και τέρμα. 2-0 για την Ομόνια στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εντυπωσιακό το σούτ και δέστε τι γίνεται μπροστά από την κεντρική εξέδρα των οπαδών της Ομόνιας. Την ίδια στιγμή που η Ομόνια πανηγύριζε την κατάκτηση του τίτλου, ο Άρης ακολουθούσε τον